ποιο έγραψε το έργο και σε τι αναφέρεται. Είναι το μια γιορτή στην Ουριάν που μόλι παίξαμε. Οι περισσότεροι που είμαστε εδώ πέρα είμαστε από τι 10 το πρωί εδώ πέρα, μετά από δύο παραστάσει μα βλέπει εδώ πέρα. Ε, είναι το μια γιορτή στην Ουριάν, λοιπόν, το οποίο είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2011. Είναι ένα έργο που πια έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό. Έχει γίνει δηλαδή συνώνυμο ενό παιδικού θεάτρου που, είναι, που μιλάει για κοινωνικά θέματα, σε αυτό το, ειδικά σε αυτό ξεκινήσαμε το θέμα του ρατσισμού, των προκαταλήψεων, τη πολιτισμικής συμφιλίωσης είναι λοιπόν αυτή η γνωστή κομμωδία που τη ξαναπαίζουμε φέτος για 8-9 παραστάσεις ε, επαιτειακά. Και επειδή αυτή η παράσταση και ήταν πολύ χρήσιμη όλο αυτό τον καιρό και επειδή αγαπήθηκε από το κοινό και από εμά, πιστεύω ότι γενικά θα ξαναεπανέρχεται και θα έρχεται γιατί πάντα θα είναι επίκαιρη και πολύ πολύ ε, χρήσιμη όσον αφορά δηλαδή την διαπαιδαγωγική αξία που έχει και φυσικά και την ψυχαγωγική αξία που έχει, γιατί είναι μια κομμωδία με έντονες καταστάσεις, με έντονα ευτράπελα και, και με έντονη συγκίνηση επίσης. Το έργο αυτό γράφτηκε το 1973 από τον Γερμανό Φόλκερ Λούντβικ, είναι ο συγγραφέας του Μορμόλη, του Μιχάλη του Σφυρίχτρα που ξέραμε από την Ξένια Καλογεροπούλου, είναι ένας, άνθρωπος που ξεκίνησε, ας πούμε, αυτό που λέμε το χειραφετημένο αντιαυταρχικό θέατρο για παιδιά. Ε, και από τότε το, ο Θεία αυτό υπάρχει 45 χρόνια τώρα, ε, αυτό το είδο θεάτρου στη Γερμανία. Το έργο λοιπόν γράφτηκε το 1973 και αντί μια γιορτή στην Ουριάν, τότε λεγόταν μια γιορτή στο Παπαδάκι. Δηλαδή οι μετανάστε τη ιστορία τότε ήταν Έλληνε που ήταν στην Γερμανία Κασταρμπάιτερ, α πούμε. Και οι Πακιστανοί ήταν μια Τουρκή η οποία ήταν εκεί πέρα ένα ανήλικο που δούλευε, ας πούμε, στο, στο κάμπινγκ ε, ε, εκείνο. Οπότε έχει γίνει εδώ πέρα μια σχετική διασκευή στα δεδομένα της Ελλάδας, αλλά δεν χρειάστηκε να παρέμβουμε και πάρα πολύ, γιατί τα δεδομένα είναι... Τα δεδομένα και οι αντιφάσει αυτή τη ιστορία παραμένουν ίδια και απαράλλακτα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το έργο και επειδή υπάρχει αρκετό κομμάτι που είμαι απ' έξω, ε, το έχω δει, τα κομμάτια που είναι απ έξω τα βλέπω και τα ξαναβλέπω και γελάω πάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, και νιώθω ότι είναι ένα έργο που έχει νόημα να παίζεται. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι μέρο αυτού του θεάσου ότι κάνω κάτι που έχει σημασία, κάτι σημαντικό. Ε, δηλαδή, θα ήθελα πολύ όταν ήμουν παιδί να είχα δει μια τέτοια παράσταση. Νομίζω ότι θα, θα ήταν σημαντικό, θα, θα, θα με άλλαζε λίγο, ίσω. Mm -hmm. ε, τι άλλο να πω, εντάξει, είναι παράξενο να παίζουμε το ίδιο έργο μετά από τόσα χρόνια <laughs> γιατί αλλάζουμε κιόλας, περνάει ο καιρός και είναι ενδιαφέρον να ξαναεπισκέπτεται κανείς ένα κομμάτι του, το οποίο το είχε αφήσει κάπου και επανέρχεται ας πούμε. Αυτά. Από ό,τι μάθαμε το έργο λοιπόν είναι γυρισμένο, είναι γραμμένο το 1970. Ε, εσύ, σαν που παίζει τον ρόλο του Παπαδάκη, του, του, Έλληνα. Παπαδάκη, του α πούμε, του ψιλορατσιστή ή ρατσιστή, όπω το λέμε. Όταν ας σου θα σου απαντήσω κατευθείαν εγώ γρήγορα, ξέρω τι θε να ακούσει. <ΣΣΣΣ> Εμεί αυτό το ξεκινήσαμε, το, νομίζω ήταν το πρώτο μνημόνιο. Έτσι δεν είναι, καλά δεν λέω. Εκεί κοντά, το Σεπτέμβριο, α πούμε, ήταν το πρώτο μνημόνιο, ήταν η παρουσίαση, η παρουσίαση και είχε, παρουσιαστεί η Χρυσή Αυγή. Τότε είχε πάρει ένα ποσοστό. Τώρα είμαστε στο τρίτο μνημόνιο, η Χρυσή Αυγή έχει πάρει μεγαλύτερο ποσοστό. Και όπω καταλαβαίνετε, δεν του πιάνει τίποτα πια. Οπότε και χρυσαυγή την άκανα, πάλι δεν θα καταλάβαινε κανένα τίποτα. Φαντάσου, κάνω έναν άνθρωπο που λέει, α πούμε, ήρθατε να μα πάρετε τι δουλειέ. Δεν λέει κάτι άλλο ο ήρωα. Ε, οι Έλληνε είμαστε ρατσιστέ. Φάνηκε στο προσφυγικό το 22, όταν ήρθαν οι μικρασιάτε και του λέγανε οι στερολαδίτε και πελοπονήσει γύφτου. Ε, του εκμεταλλευτήκανε, του βάλανε να δουλεύουν για φθηνό κάματο, που ήταν Έλληνε, μιλάγανε ελληνικά. Σκεφτείτε τώρα τι θα κάνουν σε αυτού του πρόσφυγε που τους έχουν αποθηκευμένου στο ελληνικό, στο από εδώ και από εκεί. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο ξανά, μετά από τρία μνημόνια, ήρθαν οι πρόσφυγες, όσοι μείνουν εδώ αλλοί μονό τους, η Ευρώπη έχει ανοίξει τι αγκαλιέ τους, τους αφήνει να ξοδεύουν τα λεφτά τους όλα αυτά που μαζέψανε, που πουλήσαν τις περιουσίες τους στη διαδρομή και όταν πλέον δεν θα έχουν τίποτα, θα τους δώσουν ένα συσίτιο. Αυτή είναι η Ευρώπη μας, ε, σε αυτή ζούμε, εκεί ανήκουμε. Δεν λέω να φύγουμε από την Ευρώπη, αλλά θα πρέπει αυτού του ανθρώπου να του αγκαλιάσουμε κάτι πρέπει να κάνουμε εμεί. Αυτό. Ε, τώρα, εγώ αυτό που θέλω να πω ε, συμπληρωματικά είναι ότι νομίζω ότι πέρα από το έργο που είναι πάρα πολύ επίκαιρο και πάρα πολύ καλογραμμένο και πολύ αστείο, νομίζω ότι η συγκεκριμένη παράσταση, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, έχει και το πλεονέκτημα ότι οι άνθρωποι που βρεθήκαμε έκτοτε όλοι οι συντελεστές και οι σκηνοθέτες και ο Θείας τους κυρίως, ε, νομίζω ότι η σχέση μας και η κοιμία μας ήταν πάρα πολύ λειτουργική και αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί ό,τι και να λέει ένα έργο, αν ε, στους ανθρώπους βλέπεις πάνω στη σκηνή, οπότε αν εμείς δεν μπορούσαμε πραγματικά να είμαστε μαζί σε αυτό, ε, θα φαινόταν ένα ψέμα και ειδικά σε ένα παιδί διαισθητικά κάπως θα το αντιλαμβανόταν. Ε, οπότε νομίζω ότι έχει σημασία και ότι οι σχέσει των ανθρώπων είναι πολύ ουσιαστικές και έχουν ένα βάθος και μια ουσιαστική κατανόηση και φιλία παρόλες τι όποιες προστριβές μέσα στα χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην παράσταση ε, και το παιδί το καταλαβαίνει, δηλαδή καταλαβαίνει την, τιμι... την ειλικρίνεια, την τιμιότητα που προσπαθούμε να έχουμε, την αγάπη μας μεταξύ μας και το ότι μας νοιάζει αυτό που κάνουμε. Οπότε δεν είμαστε απλά καλοί στη δουλειά μας. Ε, νομίζω ότι μας νοιάζει... έχω μια πολύ, συναισθηματικ... πολύ βαθιά συναισθηματική σύνδεση με αυτό που κάνουμε και γι' αυτό και, και συνεχίζεται τόσο πολύ. Οπότε, ναι, αυτό ήθελα να πω. Να πω κι εγώ κάτι που δεν Α, έχουμε πει, γιατί <laughs> τα έχουμε πει σχεδόν όλα. <laughs> Να πω ότι με αυτή την παράσταση έχουμε ταξιδέψει και στο Βερολίνο, στο θέατρο Grips, όπου παίξαμε μια παράσταση που μας καλέσανε εκεί και δείξαμε αυτή τη δουλειά, το Μια γιορτή του Νουριάν, με μεγάλη επιτυχία. Είχαμε πάνω στη σκηνή δύο παιδιά που μετα... μεταφράζανε ταυτόχρονα στα γερμανικά. Και παρόλο που ήταν αρκετά έτσι λίγο, σκεφτόμαστε ότι θα είναι λίγο δύσκολο και δεν θα δεν θα περάσει το χιούμορ και όλο αυτό. Η παράσταση ήταν πάρα πολύ ωραία και, και περάσαμε πάρα Συλλακές. πολύ καλά. Στι φυλακέ έχουμε παίξει κορυδαλού, έχουμε παίξει στον γκάζι για μετανάστε, έχουμε παίξει αντιρατσιστικά φεστιβάλ, έχουμε παίξει το δρόμο ε, δωρεάν για παιδιά Είλικα. που θέλουν να παρακολουθήσουν και Συλλακούς δεν έχουν φυγικά. τη δυνατότητα. Είλικα. Έχουμε, Είλικα. έχουμε σαν παιδικό θέατρο βάλει για πρώτη φορά. Ε, το να πληρώνουμε χορηγίε για παιδιά που δεν έχουν και μαζεύουν λεφτά. Για πρώτη φορά έγινε στο δικό μα σου αυτό. Mm. Τι άλλο να πω, αυτά. <laughs> <laughs> Τι να πω, εγώ με κάλυψαν όλοι οι προλαλήσαντε. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη δουλειά. Είναι η πρώτη μα. Είναι αυτό που μα ένωσε. Μα έχει και ακόμα μέχρι σήμερα δημιουργήσει ένα ταξίδι 5 ετών. όπου στη διάρκεια του φτιάξαμε ένα θέατρο ή τουλάχιστον προσπαθούμε ε, κοινωνικού προβληματισμού με διάφορα θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι αυτό είναι μια προσπάθεια που έχει μια συνεχή επικαιρότητα. Δηλαδή η Ελλάδα είναι ένας τόπος που δέχεται συνεχώς πρόσφυγες. Εγώ στην εποχή μου έζησα το μεγάλο προσφυγικό των Αλβανών και των Πακιστανών που ήρθαν στη χώρα και τώρα έχουμε δεύτερη και τρίτη γενιά παιδιά που ακόμα προσπαθούν να ε, πάρουν την υπηκότητα και τώρα σιγά σιγά καταφέρουν κάποια πράγματα. Το θέμα έχει ενταθεί ακόμα περισσότερο. Οι, οι, κοινωνικές, οι κοινωνικές συγκρούσεις μας έχουν οδηγήσει στο να είμαστε ακόμα πιο ισοστρεφείς ε, και να είμαστε ακόμα πιο δύσπιστοι ως προς αυτό που γίνεται, αλλά εγώ θα είμαι λίγο πιο αισιοδόξη από τον Γιώργο. Νομίζω ότι τα αντανακλαστικά, τα, 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 τα δικά μας, των Ελλήνων, ε, έχουν κάτι άλλο, είναι πιο, πιο, πιο φιλόξενα, είναι πιο, πιο, μαλακά από αυτά που έχουμε συνηθίσει να, να βλέπουμε και νομίζω ότι η προσπάθειά μας, ξέρω, μέσα από αυτό το, το θέατρο βρίσκει τόπο καθημερινά σε καινούρια μυαλά, σε παλιά μυαλά. Νομίζω ότι σπάει τον τοίχο, τα προκαταλήψεις. Τουλάχιστον αυτό ελπίζω. Α. Αυτά.